ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία και έκλεισαν οι κάλπες στα 1150 εκλογικά κέντρα στη Δημοκρατία, στα 10 στο εξωτερικό, καθώς και στα 16 που αφορούν στην εκλογή αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων των Μαρονιτών και των Λατίνων. Αρχίζει αυτή τη στιγμή η διαλογή και η καταμέτρηση των ψήφων και ακολούθως του σταυρών προτίμησης υπό την υποπτία των προεδρευόντων υπαλλήλων. Όπως γνωρίζετε, η καταμέτρηση των ψήφων θα γίνει στα ίδια τα εκλογικά κέντρα. Εξαίρεση αποτελούν οι ειδικές κάλπες των κεντρικών φυλακών, οι οποίες θα μεταφερθούν για να συμψηφιστούν με προκαθορισμένες κάλπες κατά εκλογική περιφέρεια, όπως επίσης και οι κάλπες των ειδικών κινητών εκλογικών κέντρων για ασθενείς με κορονοϊό COVID-19, οι οποίε θα συνεδοθούν μεταξύ του, καθώ και με προκαθορισμένε άλλε κάλπε για καταμέτρηση του σε προκαθορισμένου χώρου. Επίση, θα γίνει συμψηφισμό των καλπών του Βόρειου Λονδίνου με του δύο κάλπε στην την αρμοστία στο Λονδίνο. Ακριβώ για του λόγου που εξήγησα στην προηγούμενη μου ανακοίνωση. Σε πολύ λίγο θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα με τα τελικά ποσοστά προσέλευση ψηφοφόρων στι βουλευτικέ εκλογέ 2021, ενώ σύντομα αναμένεται να έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα από τα μικρά εκλογικά κέντρα, ιδίω τη ΠΑΦ. Για το θέμα των exit poll. Δεν μπορώ να ξέρω αν εισακούστηκα, διότι δεν, είχα καμία εικόνα. Σας το εδώ. Ναι, γι' αυτόν πήρα τον λόγο για να ενημερώσω το τι προβλέπει η νομοθεσία. Μόλι ενημερώθηκα για το γεγονό ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία και μιλάμε τρία λεπτά μετά τι έξι, μετέφερα αυτό το μήνυμα σε εσά. Yeah. Με βάση την νομοθεσία δεν μπορούν να ανακοινωθούν τα exit polls yeah. χωρί yeah. να δοθεί yeah. η, η, η ευχέρεια yeah. ότι έκλεισαν, yeah. να δοθεί η πληροφόρηση yeah. Yeah. Ότι, έκλεισαν, ότι έκλεισαν οι κάλπε από το γενικό έφορο. Αυτή η πληροφόρηση σας δόθηκε από μένα πριν 2-3 λεπτά. Ναι, και εγώ σας λέω, και είναι εδώ πέρα όλοι οι συνάδελφοι, ότι με το που τελειώσατε τις ανακοινώσεις που μας είπατε προηγουμένω, έγινε ανακοίνωση exit poll. Και σας ρωτάω αν έχετε κάποιο σχόλιο για το γεγονός ότι δεν εισακουστήκατε. Έχω κάνει το σχόλιο. Έχω κάνει το σχόλιο. Το σχόλιο μου είναι το τι προβλέπει η νομοθεσία. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι τα συμπεράσματα είναι ευνόητα για όλους. Ευχαριστώ πολύ, εκτός αν υπάρχει οποιαδήποτε διευκρινίση από τον οποιοδήποτε. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.